Η Ελλάδα πέτυχε χθες μια σημαντική διαπραγματευτική επιτυχία στην Ευρώπη. Σε μια σκληρή και δύσκολη, ίσως για πρώτη φορά αληθινή διαπραγμάτευση, θέσαμε στόχους, ήμασταν συγκροτημένοι, δείξαμε αποφασιστικότητα αλλά και ευελιξία, πετύχαμε στο τέλος τον βασικό μας σκοπό. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς, τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που στάθηκαν στο πλευρό τη ελληνική κυβέρνηση. Αποφασιστικό βήμα για την αλλαγή πορεία τη χώρα εντό τη Ευρωζώνη, αλλά μακριά από τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα χαρακτήρα ο Αλέξη Τσίπρα, την καταρχήν συμφωνία με του εταιρού. Σημείωσε ωστόσο ότι η διαπραγμάτευση για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα είναι μόλι στην αρχή. Το χθεσινό κοινό ανακοινοθέν του Eurogroup αποτελεί μια καταρχήν συμφωνία πλαίσιο, η οποία γεφυρώνει το χρόνο ανάμεσα στο μνημόνιο και στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη. Είναι μια συμφωνία που ακυρώνει στην πράξη της δεσμεύσης της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο, για αυξήσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στις τουριστικές υποδομές. Ακυρώνει στην πράξη τη λιτότητα και τους μηχανισμούς που την επιβάλλουν, όπως είναι... Τα εξωπραγματικά και ηφεσιακά πρωτογενή πλεονάσματα. Τι θα γίνει όμω με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση από τη στιγμή που έχει αναλάβει δέσμευση να αποφύγει μονομερεί ενέργειε με κόστο στον προπολογισμό, στι τράπεζε και στην οικονομία. Η βελτιωμένη εκδοχή τη ρύθμιση των 100 δόσεων θεωρείται ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστο, αλλά όπω όλα δείχνουν θα γίνουν τροποποιήσει σε σχέση με τι αρχικέ ανακοινώσει. Σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε γραμμένα, δεν είναι ε, αντίθετο στι προβλέψει του κειμένου. Ε, οπότε ε, δεν θεωρούμε ότι είναι μια μονομερής ενέργεια η οποία δημιουργεί προβλήματα. Ε, για αυτά τα μέτρα που θα ανακουφίσουν τον ελληνικό λαό και θα φέρουν έσοδα από ένα ε, από 76 δις με 9 δις όλα όλα ε, αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο ε, υπόλοιπο όπως λένε οι υπηρεσιακοί Άρα να περνάνε, παράγοντες θα υπάρξει, αν τα καταφέρουμε να περάσει, ε? ένα μεγάλο δημοσιονομικό όφελο. Για του πληστηριασμού πρώτη κατοικία και τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών επιχειρήσεων, από τι διαβουλεύσει με του εταίρου εξαρτάται όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα, αλλά και το εύρο των παρεμβάσεων. Δεν με. μπορούμε να πούμε ότι αν προστατέψει την πρώτη κατοικία από πληστηριασμού, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έτσι κι αλλιώς, τα κόκκινα δάνεια, όποια πρόταση ήθελε έτσι κι αλλιώς τη συνένεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανεξαρτήτως της. Οι πληστηριασμοί δεν νομίζω ότι αφορούν θέμα το οποίο μπορεί να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην ανάταξη των εργασιακών σχέσεων και στη σταδιακή αύξηση του κατώτου του μισθού. Με βασικό επιχείρημα ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν με άλλον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. It is our commitment to raise the minimum wage. Let me tell you this. Firstly, this concerns only the private sector, so it doesn't have any fiscal impact. The concern that our partners have relates to competitiveness. Και οι περικοπέ συντάξει και οι αλλαγέ στο ασφαλιστικό θα απουσιάζουν από τη λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση με την ελπίδα ότι οι δανειστέ δεν θα επιμείνουν στη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων στο επόμενο τετράμινο. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Οι πρωτοβουλίε για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση με μέτρα για την ανακούφιση των ασθενέστερων εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται άμεση προτεραιότητα. Να μπορέσουμε να βάλουμε και τα σημεία και αυτό δεν αφορά το Eurogroup, αφορά πιο πολύ την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Εκεί είναι που θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Η επαναπρόσληψη των υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω διαθεσιμότητα θεωρείται ότι είναι χωρί δημοσιονομικό κόστο και χωρί να ανατρέπει το στόχο για περιορισμό του δημοσίου. Θα δεχθούν όμω οι δανειστέ την κάλυψη οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν, όπω οι καθαρίστριε. 15,000 if we, and we shall, when we shall um, 2,000, they will be embedded within 15,000. Ο νέο φόρο ακίνητο που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ δεν αναμένεται να φτάσει στη Βουλή πριν από τον Ιούνιο και το ζητούμενο είναι να καλυφθεί στο εν μέρη η απώλεια περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εμεί δεν έχουμε σκοπό να, αντικαταστήσουμε τον, να, να καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ και ξαφνικά να δημιουργήσουμε μια μαύρη τρύπα στον προπολογισμό. Το πρόβλημα με τον ΕΝΦΙΑ είναι ότι είναι ένα φόρο μη αποτελεσματικό, επειδή είναι άδικο. Όσον αφορά στι ιδιωτικοποιήσει, τα εξετάζονται κατά περίπτωση και έχει ήδη επισημανθεί ότι οι συμβασιοποιημένε δεν θα ανατραπούν. Ήδη υπάρχουν πάντω αντιδράσει των Βερολίνο για την ακύρωση του διαγωνισμού που αφορούσε στα περιφερειακά αεροδρομία. Είμαι αυτό, ειδικά και και είναι για την And then I can begin to grapple with the question.